Κινήσω με το φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου συνδημότες και συνδημότησες. Σήμερα είναι μια, κατά τη γνώμη μου, ιστορική μέρα για τα Χανιά, για το Δήμο μας. Γιατί αυτός ο Δήμος πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν μπορεί να είναι ο φτωχός συγγενής της Κρήτης και άλλων πόλεων, γιατί την έχει πρικίσει ο Θεός, η φύση, με σπάνιες ομορφιές. Και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος και διαπίστωση όλων μας ότι τα Χανιά μπορούν να πάνε μπροστά. Γι' αυτό, για να γίνει, πρέπει πράγματι να κοιτάμε μπροστά. Να αφήσουμε τις μικρότητες του παρελθόντος. Να γίνουμε μία γροθιά όλοι μαζί. Και ό,τι κάνουμε όλοι μαζί δεν θα μείνει σε καθένα χωριστά, θα μείνει σε εσάς, τους πολίτες, τους συνδημότες μας. Θα είναι η πρόοδος του Δήμου μας. Ο νόμος με τον οποίο έγιναν οι εκλογές ήταν προφανώς η απλή αναλογική. Δυστυχώς αυτός ο νόμος απεδείχθη ότι δεν ήταν λειτουργικός όσο θα έπρεπε. Με συνέπεια να έρθει η νέα κυβέρνηση και να επιχειρήσει ακριβώς το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή ένα αναλογικό σύστημα. Ένα σύστημα που υποτίθεται θα οδηγούσε σε συμπράξεις στις παρατάξεις, ήρθε ακριβώς και έκανε ακριβώς το αντίθετο και το μετέτρεψε σε ένα πλειοψηφικό σύστημα. Θα μου πείτε, είναι τόσο σοβαρό? Όχι. Όταν υπάρχει καλή προαίρεση, όταν υπάρχει πραγματική βούληση, σύμπραξης, συνένεσης, συνεργειών και όλων εκείνων των απαραίτητων δράσεων που πρέπει να αναλάβουμε για την πρόοδο του Δήμου μας, εγώ σε τέτοιους νόμους δεν κολλάω. Προσωπικά, ούτε εγώ, ούτε η ομάδα μου. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ το νέο Δήμαρχο, τον Παναγιώτη Σημαντηράκη, για την εκλογή του. Να του ευχηθώ από καρδιάς, γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Να του ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Στον ίδιο ατομικά, αλλά και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στο επικεφαλής των παρατάξεων, σε όλα τα μέλη των Δημοτικών Παρατάξεων που σήμερα ορκίστηκαν να υπηρετήσουν με εντιμότητα, με θάρρος, με εντιμότητα, με πρωτοβουλίες, να υπηρετήσουν αυτό το πανέμορφο Δήμο Χανίων. Ξέρετε, ιστορικά οι ευκαιρίες δεν είναι πάντα πολλές.